τραβάει το χρώμα τώρα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλή αρχή. Ζωγραφίζεις κανονικότατα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Είμαστε καλλιτέχνες ζωγράφοι του δέρματος. Και είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολη. Και ας νομίζουν μερικοί ότι μπορούν να το κάνουν. Ακριβώς αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί πολλοί νόμιζαν ωραία, κάνουμε ένα αυτοκόλλητο, το περνάει από πάνω και έξω από την πόρτα. Αλλά δεν είναι έτσι όπως βλέπετε. Εδώ ο Σπύρος φτιάχνει ένα ολόκληρο πίνακα. Μικρή βελονίτσα, αποκλείεται ότι νιώθει κάποιο πόνο. Βέβαια, γιατί να νιώθει πόνο, δεν είναι. Πιστεύω ένα σωστό επαγγελματία που ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του, δεν πρέπει να πονάει τον πελάτη όπως είπαμε και προηγουμένως. Για όλους εσάς λοιπόν που νομίζετε ότι το τατουάζ είναι μια επώδυνη διαδικασία και θα το θέλατε, αλλά δεν, εδώ σας δείχνουμε ότι είναι κάτι πολύ απλό, αν και πολύ δύσκολο από καλλιτεχνική απόψεω, όπως βλέπουμε. Το θέμα είναι να προσέχουμε που πάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αλήθεια, Σπύρο, πες μου, έρχεται κόσμος εδώ που θέλει να διορθώσει κάποια άλλη δουλειά που δεν έχει γίνει σωστά. Ναι, έρχεται κόσμος, αλλά εγώ σαν Σπύρος, ας πούμε, δεν θα προτιμούσα να φτιάχνω αλλωνών δουλειές. Είναι πολύ πιο δύσκολο σίγουρα και δεν θέλεις δύσκολο, να... Δεν θέλω να κουβάω δουλειές αλλωνού. Όπως δεν μ' αρέσει και εμένα να φτιάχνουν δικές μου δουλειές. Δεν νομίζω ο πελάτης αυτός να θέλει να αλλάξει αυτό που του φτιάχνεις. Βγαίνει πάρα πολύ καλό. Ο φίλος μας εδώ το έχει φτιάξει στην Ταϊλάνδη. Το τατουάζ αυτό, αλλά δεν το ολοκλήρωσε. Βλέπω το δέρμα να κοκκινίζει ελαφρώς. Αυτό φεύγει γρήγορα. Εννοείται ότι θα κοκκινήσει λίγο το δέρμα, γιατί είναι τρυπάει το βελόνι, ας πούμε, την επιδερμίδα. Το τατουάζ πιάνει το 1,5 στρώμα της επιδερμίδας. Εμείς έχουμε 7 στρώματα, έτσι δεν είναι? Μόλις το έμαθα. Αυτό δεν το γνώριζα, να σου πω την 7. Αν είναι ένα, πάντως είναι ελάχιστο. Έλα, εδώ ένα peeling κάνεις και κοκκινίζεις, οπότε χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη αλυφή που πρέπει να βάλει μετά ή κάποια διαδικασία. Ναι, ναι, βάζουμε μια, το πλένουμε καταρχήν το τατουάζ με σαμπουνάκι με χαμηλό pH. Πρέπει να αποφύγει το νερό. Ο νερό θέλει, η θάλασσα δεν θέλει και πισίνα. Άλλο ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος που θέλει να κάνει ένα τατού. Δεν θέλει ήλιο. Στον ήλιο, όταν το εκθέσουμε το τατουάζ, πρέπει να του βάζουμε αντιλιακό υψηλού δείχτη. Γιατί ξεθοριάζει. Προφανώς από τον ήλιο. Ξεθοριάζει βέβαια. Γιατί τα χρώματα, είπαμε, είναι δυτικά. Αυτά που είναι, δεν παθαίνουν τίποτα στον ήλιο, είναι αυτά που φέρουν μερικοί επιτίδη, οι λαδοπογιές οι λεγόμενες. Αχ, αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου όπως ακούγεται. Προφανώς τοξικό. Βέβαια τοξικό, γιατί είναι φτηνά, τα βρίσκουν φτηνά και έτσι γι' αυτό κάνουν και φτηνά τατουάζ.
Εδώ λοιπόν έτσι είναι ότι πληρώνεις, παίρνεις και εδώ βλέπω μια πάρα πολύ καλή δουλειά, μια πολύ προσεγμένη δουλειά και από υγιεινής απόψεως πολύ σωστή. Το Crossbones είναι από το 1991, φτιάχτηκε στη Θεσσαλονίκη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το μόνο στούντιο τατού που είναι σχολή στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει και σχολή, ας πούμε. Και είναι και αυτό που φέρει τα κατάλληλα προϊόντα για, να, για το τατουάζ. Και Family 3 σημαίνει ότι είναι το τρίτο μαγαζί. Ναι, είμαστε το τρίτο μαγαζί εδώ. Το ένα είναι στη Θεσσαλονίκη, το δύο είναι στην Αθήνα και το τρία είναι εδώ. Σχολή λοιπόν τατού. Κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι εδώ στη Ζάκυνθο. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Crossbones Family 3. Tattoo artist Spiros. Μέχρι ποια ηλικία μπορείς, από ποια ηλικία υπάρχει όριο σε αυτό? Βέβαια υπάρχει όριο, δεν κάνουμε ούτε τατουάζ ούτε body piercing στην ηλικία κάτω από το 18. Μόνο με αναφερόμενο έγγραφο από τις αρχές, με το γνήσιο της υπογραφής από το γονέα. Και έτσι καλό, ακριβώς όπως και στο εξωτερικό. Και καλό είναι να προσέχει ο κόσμος με αυτά και να μην κάνει οπουδήποτε. Δηλαδή, τι να πω, δεν μπορώ, βέβαια, μπορώ να φανταστώ ένα εξαγριωμένο γονέα να έρχεται και να ζητάει το λόγο. Πολύ σωστά το χειρίζεσαι. Γιατί είναι κάτι που, το οποίο θέλει κάποια απόφαση, γιατί τον παντρευόμαστε αυτό. Το έχουμε για μια ζωή. Τώρα σε περίπτωση που θέλει κάποιος να το βγάλει τελείως. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή σαν χρώματα είπαμε δεν είναι τοξικά και δεν είναι, είναι από αλλεργικά και δεν είναι τοξικά και όλα αυτά τα θέματα, υπάρχει, βγαίνει βέβαια τώρα με μια διαδικασία με λέιζερ. Εντάξει, βγαίνει το τατουάζ πλέον. Αλλά άμα είναι τατουάζ το οποίο έχει χτυπηθεί με χρώματα τοξικά, δύσκολο. Το τατουάζ χρονολογείται από το 3000 π.Χ. Έτσι αναγράφεται, ας πούμε, οι έρευνες που έχουν κάνει. Πολύ μοντέρνο λοιπόν. Και το τατουάζ δεν είναι μόδα, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Έτσι ακριβώς πιστεύω ότι πρέπει να είναι κάτι το ιδιαίτερο, όχι το είδαμε στη φίλη μας, στο φίλο μας, πάμε κι εμείς. Υπήρχε μια παρεξήγηση βέβαια με το τατουάζ εδώ στην Ελλάδα. Κάποια, δηλαδή περασμένη δεκαετία πάρα πολύ, αλλά δεν έχει να κάνει τώρα το τατουάζ. Στην Ελλάδα νομίζω άργησε να έρθει, ήταν λίγο διστακτική, ναι, οι Έλληνες. Το φέρανε, ας πούμε, το τατουάζ οι φυλακόβοι, οι ναρκωμανείς, ενώ δεν έχει να κάνει. Τώρα εντάξει, το τατουάζ έχει... Νομίζω έχει ξεπεραστεί πια αυτό. Έχει ξεπεραστεί, έχει άλλη σημασία. Τα αρχαία χρόνια το κάνανε, ας πούμε, οι βασιλείς, οι αξιωματικοί, οι οικογενειάρχες, ξέρω εγώ, υπάρχουν φυλές στην Πολυνησία που κάνουν... Έδειχνε νομίζω την τάξη. Ναι. Εμείς το κάνουμε τώρα για καλοπισμό, ας πούμε, μας αρέσει, αλλά πρέπει να έχει και μια σημασία να γεμίζει κάτι δικό μας. Είναι κάτι που μένει για πάντα, άλλωστε. Βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι να είναι. Έχει γίνει ποτέ κάποιος διαγωνισμός τατού? Κάθε χρόνο γίνεται διαγωνισμός, εδώ και 4 χρόνια συνέχεια. Στην Ελλάδα το γίνεται το Tattoo Conversion, το οποίο είναι international. Έρχονται διάφοροι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και γίνεται διαγωνισμός τατού, ας πούμε. Έχεις πάει ποτέ? Βεβαίως, κάθε χρόνο πάω. Κάποια διάκριση? Όχι, ακόμα, γιατί εντάξει, υπάρχουν πολύ πιο καλύτεροι καλλιτέχνες από μένα. Εγώ βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ καλός πάντως. Πιστεύω... Είχα να κατεβάσω, ας πούμε, αλλά δεν προλάβαμε να τελειώσουμε το έργο. Πιστεύω του χρόνου θα το κατεβάσω για το διαγωνισμό. Αλλά υπάρχουν και καλύτεροι, ας πούμε, από μένα. Εγώ πιστεύω ότι είσαι πάρα πολύ καλός και σου εύχομαι μια πολύ καλή θέση του χρόνου, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.